8 ώρες στη Θεσσαλονίκη μπορούν να σου προσφέρουν όλα αυτά. Βόλτα στη θάλασσα, μπουγάτσες, υπέροχες γεύσεις, υπέροχες μυρωδιές, όπως και το θερμαϊκό. Όλα αυτά βέβαια πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σύντομα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε μόνο για 8 ώρες. Επιστροφή λοιπόν στην Αθήνα και ήταν ένα ταξίδι 8 ώρες, ένα ταξίδι αστραπή. Βέβαια για τα δικά μου τα δεδομένα είναι ένα ταξίδι το οποίο γενικά ήταν πιο μεγάλο σε σχέση με τα συνηθισμένα, γιατί συνήθως πήγαινε και 3-4 ώρες. Πολύ ωραίες γεύσεις, πολύ ωραίες εικόνες, πέτυχα αποτύχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Θεωρώ ότι είναι για όσους θέλουν να το κάνουν ένα ταξίδι το οποίο θα σας αρέσει, αλλά γενικότερα μην έχετε πάρα πολλές ελπίδες ή πάρα πολλές υποσχέσεις δώσεις στον εαυτό σας, να περιμένετε ότι θα είναι κάτι ήρεμο. Θα είναι χαλαρά, έχει κάποια μαγαζιά τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, στα οποία μπορείτε να πάτε. Εγώ απίλαυσα και ένα πιτόγυρο από το γύρο της Αριστοτέλους. Για εμένα είναι ένα κλασικό σημείο στο οποίο πηγαίνω κάθε φορά όταν πηγαίνω να φάω. Χόρτασα, έσκασα η αλήθεια είναι. Και τώρα γύρισα, πάω να χωνέψω μέχρι το επόμενο ταξίδι, το οποίο ελπίζω να έρθει σύντομα. Από εμένα το Greek Zia της καρδιάς σας. Καλή συνέχεια. Ό,τι θέλετε εννοείται ότι μπορείτε να μου το ρωτάτε στα σχόλια. Το ξέρετε ήδη, γιατί βλέπετε ότι σας απαντώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.